θα προχωρήσει η όλη διαδικασία. Ο μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή που έχει τεθεί είναι η πρώτη αξιολόγηση, η οποία όπως γνωρίζετε οδηγεί και στην συζήτηση για το χρέος. Όλο και περισσότεροι αξιωματούχοι και στην Ευρώπη συζητάνε πλέον για το χρέος. Άρα νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε με αυτή, αυτό το πρόβλημα. Ανεβαίνει όμως αυτό το πρόβλημα. Ανεβαίνει ο πήχης των απαιτήσεων. Να πω κάτι που συνειδητοποιώ. Μισό, είναι σημαντικό αυτό. Ανεβαίνει ο πήχης των απαιτήσεων. Ανεβαίνει ο πήχης αυτών που πρέπει να κάνουμε. Από πλευράς δανειστών. Το καταλαβαίνω. Αλλά τα περισσότερα από αυτά περιλαμβάνονται στη συμφωνία που έχει. Που έχει υπογραφεί, περιλαμβάνονται και στον προϋπολογισμό. Δηλαδή η απόλυση των. Ή μάλλον η μείωση των κυρίων συντάξεων περιλαμβάνονται. Όχι βέβαια. Όχι, αυτά μιλάω. Εγώ για τέτοια λέτε σε αυτό. Εντάξει, αυτό είναι, ένα ζήτημα, αυτό είναι ένα ζήτημα διαπραγμάτευσης. Και προφανώς όταν πηγαίνει σε μια διαπραγμάτευση, θα τεθούν και από την άλλη πλευρά ζητήματα τα οποία είναι υπερβολικά και εσύ. Και στην πρόταση που έχεις κάνει δεν τα έχεις βάλει όλα, προκειμένου να διαπραγματευτείς. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε λύση. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα βρούμε λύση. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς κάναμε μια ανοιχτή πρόταση. Μια πρόταση η οποία είναι καταγεγραμμένη σε 176 σελίδες. Η οποία κατατέθηκε στα κόμματα, κατατέθηκε στην κοινωνία για διαβούλευση, κατατέθηκε και στους θεσμούς. Και κατατέθηκε μαζί με τις 176 σελίδες. Και η αναλογιστική μελέτη. Άσχετα αν λένε ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη. Αναφέρεστε τώρα πού στο ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό. Δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό, έτσι. Όχι, δεν είναι μόνο, αλλά μια που είπατε για τις κυρίες συντάξεις. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια διπλή διαπραγμάτευση. Κάνουμε μια διαπραγμάτευση προς τα μέσα και προς τα έξω. Αυτή η διαπραγμάτευση είναι ζώσα. Είναι πραγματική διαπραγμάτευση. Και θα συνεχίσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Για το ασφαλιστικό θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Εμείς ήδη έχουμε ενημερώσει και τους δανειστές ότι γίνεται διαπραγμάτευση στο εσωτερικό της χώρας. Αν είδατε την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, κάναμε και την βελτιωμένη πρόταση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες με τα ποσοστά. Σε βάση διαβούλευσης όμως. Σε βάση διαβούλευσης. Με τα ποσοστά έκπτωσης επί των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία ξεκινάει από 50%. Μια κλίμακα, ναι. Η οποία ξεκινά από 50% και καταλήγει στο 1%. Αυτό βάζει περίπου το 66% των ελευθέρων επαγγελματιών να πληρώνουν λιγότερα από όσα πληρώνουν σήμερα και κάποιους επιβαραίνει. Ναι. Ποιους? Αυτοί που είναι πάνω από 50.000. Εντάξει. Το είχαμε πει από την αρχή. Θα κάνουμε μεροληπτική πολιτική υπέρ των αδυνάτων. Το είχαμε πει. Μην μου πει κανένας ότι δεν το είχαμε πει. Εμείς με την πρόταση του ασφαλιστικού λέμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα. Ότι δεν θα πειράξουμε κυρίες συντάξεις. Δεν θα πειράξουμε επικουρικές συντάξεις. Και για να μην πειράξουμε επικουρικές συντάξεις, αυξάνουμε κατά 1,5% τις εισφορές του επικουρικού. Εμείς η προσπάθειά μας είναι να μεταφέρουμε και από το νέο ένφια, να μεταφέρουμε τα βάρη από αυτούς που τόσα χρόνια πλήρωναν και ποιοι ήταν αυτοί που τόσα χρόνια πλήρωναν, οι μικροί, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, αυτούς που μπορούσαν να πιάσει το κράτος εύκολα. Και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πάντα φεύγανε, πάντα ξεφεύγανε και πάντα είχαν μια ευνοϊκή μεταχείριση, αυτοί που είχαν μεγάλα εισοδήματα. Εμείς λοιπόν, ναι, σας λέω και πάλι, έχουμε μια μεροληπτική αντίληψη για την εφαρμογή της πολιτικής μας. Μεροληπτική υπέρ των αδυνάτων. Γιατί όταν αυξήσεις το διαθέσιμο εισόδημα στον φτωχό, αυτό θα το μετατρέψει σε κατανάλωση. Στο διατάφτα εγώ τώρα. Τι σας λέω λοιπόν εγώ, ότι προσπαθούμε σε αυτούς που έχουν χαμηλό εισόδημα να τους ελαφρύνουμε στις ασφαλιστικές εισφορές, να τους μειώσουμε το φορολογικό συντελεστή, να μην αυξήσουμε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλά να την αυξήσουμε σε αυτούς που έχουν εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ και αυτό είναι πραγματικότητα, έγινε. Έτσι. Και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε μέσα από την προώθηση προγραμμάτων 200.000 νέες θέσεις εργασίας θα επιδοτηθούν μέσα στο 2016 από τα νέα προγράμματα, τα τέσσερα προγράμματα που ανακοινώθηκαν στο ΕΣΠΑ. Μέσα από αυτές τις θέσεις. Όσοι θα απολυθούν όμως με την ύφεση. 200.000 νέα άτομα το κλείνω μισό λεπτό, προγραμματική δέσμευση. Μισό λεπτό όμως, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε στοιχεία ότι η ανεργία μειώθηκε.